Η ΣΥΤΕ, Radio Oceanic Communications και η CSNET International ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με την οποία επιτυχάνεται η σύγκληση ωκεανογραφίας και τηλεπικοινωνιών για την υπεράκτια βιομηχανία τρογοναθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΣΥΤΕ, Στάθης Κητής, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας αυτής. Είναι μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες που γίνονται αυτή την εποχή, που αναδεικνύει ακριβώς το σύστημα που εδώ και δεκαετίες η ΣΥΤΕ έχει επενδύσει και καταστήσει στην Κύπρο σε έναν φιλεπικοινωνιακό κόμπο. Στην δική του παρέμβαση, ο υπεύθυνος προγραμματισμού διεθνούς δικτύου της ΣΥΤΑ, Λοΐζος Οικονομίδης, αναφέρθηκε στα ωφέλη που θα αποκομίσει ο οργανισμός από τη συνεργασία. Η ΣΥΤΑ έχει αποφεληθεί από τη φιλοξενία του συστήματος αυτού στην Κύπρο, με χρεώσεις εμπορικές για τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού και τη χρήση των εγκαταστάσεων μας. Κατά την διάσκεψη, ο πρόεδρος της Radio Oceanic Communications, Jim Bayous, παρουσίασε το υποθαλάσσιο σύστημα Ποσειδών. Το σύστημα Ποσειδών προεκτείνεται μέχρι τα σύνορα της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και θα προσαγγελιωθεί εντός του 2013 σε δύο καλωδιακούς σταθμούς της ΣΥΤΑ, στο Μενάσχηνο και την Κυροσκήπου. Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής της CSNET International, Leonard Whitlock, παρουσίασε το εξειδικευμένο υποθαλάσσιο σύστημα ελέγχου OCMB, το οποίο έχει ήδη ποντιστεί νότια της Κύπρου με δυνατότητες καταγραφής και παροχής ωκεανογραφικών, σεισμικών και υδρογραφικών δεδομένων.